Ο γιατρός του Πρωθυπουργού, κ. Κραματινός, του απαγόρευσε την είσοδο στην Αττική με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών. Το επεισόδιο έγινε αντιληπτό από τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος και παρακάλεσε την κόρη Σοφία να μην επιδιώξει ξανά ο σύζυγός της, ο Θεόδωρος Κατανέβας, να μπει στην Αττική. Ο ίδιος πάντως ο κ. Κατανέβας διέψευσε κατηγορηματικά το γεγονός και δήλωσε ότι μπήκε χθες στην Αττική, όπου και παρέμεινε για μισή ώρα. Η κόρη του Πρωθυπουργού, η Σοφία, είναι συνεχώς στο πλευρό του πατέρα της, ενώ τον κύριο Παπανδρέου επισκέπτονται καθημερινά οι γη του Νίκος, Ανδρέας και Γιώργος. Πάμε καλύτερα, κύριε Υπουργέ. Πάντως συνεχίστηκε και ο θόρυβος για τους γιατρούς, οι οποίοι έχουν σχολιάσει τις τελευταίες ημέρες την κατάσταση της υγείας του κ. Παπανδρέου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί να μιλάνε θεωρητικά του κ. Αναπνευστήρας, ίσως ότι είναι λίμωξη πνευμονική, βεβαίως το δικαιούνται, ίσως είναι και πολύ καλοί επιστήμονες, όπως σας επαναλαμβάνω, δεν ξέρω, αλλά είναι επιπόλαιων και αντιδεοντολογικών να μιλάνε για μια συγκεκριμένη περίπτωση την οποία δεν έχουν δει. Το θέμα παρενέβηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με ανακοινωσή του καθιστά σαφές ότι στην περίπτωση της ασθένειας του Πρωθυπουργού, υπεύθυνος για την ενημέρωση έχει καταστεί ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου των Γιατρών που φροντίζουν τον Πρωθυπουργό. Λάθος. Του κυρίου Φαρμάκη για τις κρίσεις προς τους συναδέλφους του γιατρού. Λάθος του Γιώργη του Κατσιφάρα σε καυγά με δημοσιογράφους. Λάθος ορισμένων δημοσιογράφων για άσχετες ερωτήσεις και λάθος όλων εκείνων που μεγαλοποιούν μικρά πράγματα χωρίς λόγο. Ερχόμαστε εδώ γιατί αισθανόμαστε εμείς την ανάγκη αυτές τις δύσκολες ώρες να είμαστε δίπλα τους, όπως είναι δίπλα του κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Τον κύριο Παπαδρέου επισκέφθηκε και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ενημερώθηκα πλήρως από τον γιατρό τον κύριο Γεωργάνου. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα για δηλώσεις. Είναι ώρα της επιστήμης. Πάνε καλά, αρκετά καλά τα πράγματα. Έχουμε ελπίδες. Να συνεχίσουμε και πάλι, κύριε Φιγκύρη, με τον Άσιο και τις δύο συναδέλφους και να πάμε πρώτα στη Μαρία Νικόλτσο. Ναι, κύριε Φιγκύρη, Θανάση, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όλοι βρισκόμαστε εν αναμονή της διαδικασίας σταδιακής απομάκρυνσης της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον για σήμερα, η οριστική αποσύνδεση δεν θεωρείται εφικτή. Αυτό είναι το νόρο, γιατί πριν από λίγο ήρθε και έφυγε αμέσως. Μετά από 5 λεπτά, δηλαδή, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Φυλάκης, χωρίς να μας κάνει καμία δήλωση, καμία νεότερη δήλωση για τον κύριο Πρωθυπουργό. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε, Μαρία. Αλέξη, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τα παρασκήνια και τις πολιτικές διαδικασίες του Πασόκ. Ναι, Θανάση, είχαμε μείνει στο γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες που υπάρχουν και καταβάλλονται από κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να ανασταλούν αυτές τις διεργασίες όσο βρίσκεται στο νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός, στο παρασκήνιο υπάρχουν επαφές, γίνονται δημόσεις με αντικείμενο ασφαλώς τι άλλο την διάδοση κατάσταση στο Πασόκ. Χονδρικά οι τάσεις, Αλέξη, ποιες είναι? Χονδρικά υπάρχουν 5 υποψήφοι, θα έλεγε κανείς, εντός εισαγωγικών βεβαίως, διότι θέμα διαδοχής στο Πασόκ δεν έχει τεθεί, αλλά στο παρασκήνιο ακούγονται ονόματα τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο. Ασφαλώς ένα ρόλο μπορεί να παίξει ο κύριος Καραλαμπόπουλος, τον οποίο προωθούν ως μεταβατικό διάδοχο του κύριου Παπανδρέου ή κεντρογενής. Υπάρχει ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του φυσικό διάδοχο του Ανδρέα Παπανδρέου, μια και όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 μέχρι σήμερα, στάθηκε δίπλα του, εξελέγει 2 φορές γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχει ο κύριος Αρσένης, που φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο. Ακόμη ένα ρόλο μπορεί να παίξει και θέλει να παίξει ο κύριος Κακλαμάνης, ως μεταβατικός πρωθυπουργός, λένε οι πληροφορίες. Και βεβαίως έναν ρόλο σημαντικό, και τον άφησα τελευταίο διότι προωθείται, θα έλεγα, πιο επίσημα και το έχει δηλώσει και ο ίδιος, ότι φιλοδοξεί να θέσει υποψηφιότητα όταν φτάσει η στιγμή για να τεθεί θέμα διαδοχής στο Πασόκ, ο κύριος Κώστας Σιμίτης, ο οποίος προωθείται από την ομάδα των εξυγχρονιστών. Στην ομάδα των εξυγχρονιστών οι πληροφορίες θέλουν να υπάρχει μια διάσταση απόψεων, εκτιμήσεων, να υπάρχει μια ψυχρότητα στις σχέσεις των υπολείπων με την κυρία Βάσο Παπανδρέου, η οποία σήμερα συναντάται στις 11, αν αληθεύουν οι πληροφορίες που έχουμε εμείς, στις 11 με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Αυτή η συνάντηση εντάσσεται, και με αυτό ολοκληρώνω, Θανάση, εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του κυρίου Σκανδαλίδη να διατηρηθεί το κλίμα της κυβερνητικής σταθερότητας
και τη συσπήρωση των στελεχών που φάνηκε να επιτυγχάνεται με την είσοδο του κυρίου Παπανδρέου στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, μια και δεν υπήρξαν ιδιαίτερες δηλώσεις, ιδιαίτερα οξείς δηλώσεις από πλευράς των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρξαν δηλώσεις ανάλογες με αυτές που είχαμε δει στο παρελθόν δηλαδή. Αλέξη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο κ. Σιμίτης και οι υπόλοιποι εξυγχρονιστές της ομάδας των εξυγχρονιστών επιθυμούν λύση μεταβατικού πρωθυπουργού ή θέλουν να ξεκαθαριστεί τώρα το θέμα γερασίας? Οι πληροφορίες που έχω εγώ τουλάχιστον είναι ότι υπάρχει διάσταση και σε αυτό το θέμα. Κυρίως όμως προσανατολίζονται στο ότι πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός, πρέπει να επανεκλεγεί και από το συνέδριο. Ο πρωθυπουργός θα εκλέξει την ομολευτική ομάδα με βάση το Σύνταγμα. Θα πρέπει να εκλεγεί και από το συνέδριο, δηλαδή θα πρέπει να είναι μια μόνιμη λύση. Αλλά ίσως κάποιοι για τον εαυτό τους να ήθελαν να υπάρξει και μεταβατική λύση και να έβλεπαν τον εαυτό κάτι τους που το μεταβατικό. Θέλουν από ό,τι φαίνεται οι κεντρογενείς. Ναι, οι κεντρογενείς ίσως επειδή ακριβώς κινούνται κάτω από το πρίσμα, βλέπουν μάλλον τα πράγματα μέσα από το πρίσμα της αγωνίας για το μέλλον και την ενότητα του ΠΑΣΟΚ και γνωρίζοντας τις αντιθέσεις που υπάρχουν προσωπικές, οι οποίες κινούνται και καμιά φορά και από προσωπικές φιλοδοξίες. Υπάρχει μια αγωνία για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Λένε καλύτερα να είναι μια μεταβατική λύση που δεν θα διαταράξει αυτή την ώρα την ενότητα, αφού θα πρόκειται για πολιτική συμφωνία και να πάμε αργότερα σε ένα συνέδριο που θα δώσει τη μόνιμη λύση. Μάλιστα, αλλά όλα αυτά δεν συζητούνται στην επιφάνεια, συζητούνται στο παρασκήνιο και αφού δεν δημοσιοποιούνται, δεν δεσμεύουν κανέναν. Αλλάζουν δηλαδή από στιγμή σε στιγμή τα δεδομένα. Ίσως είναι ακόμη ενωπή η εξέλιξη της υγείας. Ναι, γιατί επίσημα δεν έχει τεθεί θέμα. Το αρνείται κατηγορηματικά η κυβέρνηση. Λέει ότι θέμα αντικατάστασης του Πρωθυπουργού δεν τίθεται. Επίσημα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κάνουμε δηλώσεις. Ανεπίσημα όμως και εδώ, στους διαδρόμους του νοσοκομείου, τα βράδια όταν συναντιούνται, και στους διαδρόμους της Βουλής, όπου θα έλεγε κανείς εκεί αναπτύσσεται περισσότερο και σε μεγαλύτερη ένταση αυτή η δήμωση, αλλά και στα διάφορα γραφεία, στα διάφορα πολιτικά γραφεία, γίνονται ανάλογες κουβέντες και αυτά φτάνουν στα αυτιά τα δικά μας και βεβαίως φτάνουν και στα αυτιά των ακροατών και των τηλεθεατών. Μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία, Αλέξη, να το πούμε και σε λίγα λεπτά και πάλι πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε για την ώρα. Και εμείς θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στον κόσμο, σε εμάς και έχει καταλήξει παιδική πορνεία, ιδιαίτερα σε χώρες με έντονα οικονομικά προβλήματα. Χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο ταξιδεύουν στις χώρες της Άπα Ανατολής, προκειμένου να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικα αγοράκια και κοριτσάκια. Παιδάκια ακόμα και κάτω των 10 ετών αποτελούν την βορά των ανώμαλων σεξουαλικών ωρέσεων χιλιάδων τουριστών που ταξιδεύουν σε οργανωμένες ομάδες γι' αυτό και μόνο το λόγο στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Πρώτη επιλογή τους είναι η Ταϊλάνδη και ακολουθούν οι Φιλιππίνες, η Σρι Λάγκα και η Ινδία. Επίσης κρούσματα έχουν αναφερθεί στην Κένια, τη Βραζιλία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Πάρα πολλοί άνδρες, Γερμανοί κατά κύριο λόγο, φτάνουν καθημερινά σε οργανωμένα κέντρα παραθερισμού των χωρών αυτών, όπως δίδονται μικρά παιδιά σε σωστερές τιμές. Τα στοιχεία αυτά έδωσε δημοσιότητα διευθυντής του Γερμανικού Τμήματος Οργάνωσης Γη των Ανθρώπων κατά τη διάρκεια των εργασιών του τρίμερου συνεδρίου που πραγματοποιείται στη Βόνη με θέμα παιδική πορνεία και τουρισμός για σεξ. Στην υγεία μας είναι μια συνηθισμένη ευχή που συνοδεύει κάθε ποτήρι ποτού. Πόση αλήθεια όμως κρύβει αυτή η ευχή ή πόσο θετικά ή αρνητικά μπορεί να επηρεάσει το αλκοόλ την υγεία μας? Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο παθολόγος κ. Γιώργος Αβραάμ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κ. Αβραάμ, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ποια λοιπόν θεωρείται λογική χρήση αλκοόλ και ποια θεωρείται κατάχρηση? Βέβαια δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε ποια είναι η λογική χρήση και ποια είναι η κατάχρηση. Αν λέγαμε λογική χρήση. Μάλλον μια λεπτή γραμμή τα χωρίζει. Τα χωρίζει αυτά τα δύο. Και συνήθως τη λογική χρήση πολλές φορές συνοδεύει η κατάχρηση με τον καιρό. Λογική χρήση, θα έλεγα, είναι η χρήση εκείνων των αλκοολικών ποτών με χαμηλό ποσοστό αλκοόλ, όπως είναι το κρασί ή η μπύρα, στην ποσότητα το 1-2 ποτηράκια μαζί με που συνοδεύουν το φαγητό. Ενώ είναι τα σκληρά ποτά όπως είναι το ουίσκι ή άλλα ποτά που έχουν υψηλό ποσοστό αλκοόλ, περιέχουν υψηλό ποσοστό, είναι, θα έλεγα, εκεί μπαίνουμε πια σε άλλο κομμάτι, όπως είναι ο χρόνιος αλκοολισμός ή η αρχή του αλκοολισμού που θα οδηγήσει στο τέλος τον χρόνιο αλκοολισμό. Με πολλές επιπτώσεις βέβαια. Τώρα, πόση ποσότητα αλκοόλ μπορούμε να καταναλώσουμε χωρίς όμως να έχουμε αναψύνητες ενέργειες? Και αυτό βεβαίως ίσως να είναι κατά άτομο, κατά άνθρωπο. Ναι, αυτό θα έλεγα, και αυτό εξαρτάται από τον ίδιο, από τον οργανισμό, πώς αντιδρά ο οργανισμός.
πόσο ευαίσθητος είναι στο αλκοόλ. Το έλεγα αυτό πάλι, το 1-2 ποτηράκια στο γεύμα, συνοδευόμενα πάντα από το φαγητό, το κρασί ή ελάχιστη ποσότητα αλκοολούχων ποτών με υψηλή περιεκτικότητα, μάλλον αλκοόλ όπως το ουίσκι, ένα ποτηράκι δεν έχει επιπτώσει. Αλλά πάντα εξαρτάται, όπως είπα, από τον οργανισμό. Από και την... πώς είμαστε συνηθισμένοι στο κάτω-κάτω να πίνουμε. Να πίνουμε. Και πόσο αυτό συνοδεύεται από γεύμα ή είναι το άδειο του στομάχι, οπότε γίνεται αρκετά εύκολη η απορρόφηση και η επιπτώση. Με γεμάτο στομάχι μπορούμε να πιούμε κάτι παραπάνω, έτσι δεν είναι. Κάτι παραπάνω, αλλά μην ξεχνάμε ότι το αλκοόλ απορροφάται πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Και περνά κατευθείαν στο αίμα, πηγαίνει στον εγκέφαλο, έχουμε επομένως επιπτώσεις, όπως ο περιορισμός της συγκέντρωσης, η μείωση των αντανακλαστικών. Ακριβώς εδώ θα ήθελα να περάσω, να δούμε λοιπόν αναλυτικά ποιες είναι οι βλάβες που προκαλεί το ενόπνευμα στο οργανισμό μας. Είπαμε ότι απορροφάται πολύ γρήγορα και επομένως άμεσες βλάβες είναι η μείωση της συγκέντρωσης και η μείωση των αντανακλαστικών. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα. Αυτό είναι η πρώτη επίπτωση. Έχουμε όμως άλλες επιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο έχω κάποια στατιστικά στοιχεία συγκεντρώσει ότι το 30-90% των τροχαίων οφείλεται βεβαίως στην μεγάλη χρήση υνοπνεύματος. Ευχαριστώ. Αλλά μία χρόνια σε κατανάλωση υνοπνεύματος, δεν έχει πάντοτε σε μεγάλες ποσότητες, δεν μιλάμε πάντα για τον αλκοολισμό, τον πραγματικό αλκοολισμό, έχει επιδράσει σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Επίδραση στο πνευματικό σύστημα πρώτα απ' όλα, από όπου γίνεται και απορρόφηση. Ναι. Με χρόνια φλεγμονές αυτού, όπως τις εσοφαγίτιδες, χρόνια γαστρίτιδα, έλκος, τα οποία ξέρουμε ότι χρόνια φλεγμονές με τον καιρό μπορεί να εξελιχθούν και σε σοβαρότερα, όπως είναι ο καρκίνος του πεπτικού συστήματος. Μάλιστα. Επίσης, εκεί το όργανο βέβαια, το οποίο περισσότερο επηρεάζεται από όλα, γιατί εκεί μεταβολίζεται το άλκοον, το μεγαλύτερο ποσοστό του, σε ολόκληρο σχεδόν το ποσοστό του, είναι το ΥΠΑΡ. Το σηκώτη. Επομένως έχουμε την αλκοολική υπατήτηδα, η οποία με τον καιρό εξελίσσεται στην κύρωση του ύπατος και η κύρωση του ύπατος πάλι ή φέρνει στο τέλος το άτομο, τον οργανισμό, ή μπορεί να εξελιχθεί και αυτό σε καρκίνο του ύπατος. Η χρόνια χρήση πάντως οδηγεί αναπόφευκτα σε κύρωση του ύπατος. Αναπόφευκτα. Οι περισσότερες κυρώσεις που βλέπουμε είναι αυτές από τον χρόνιο αλκοολισμό. Κύριε Αβραάμ, ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα που θα πρέπει να ενισχύσουν κάποιον? Τα πρώτα συμπτώματα θα είναι η ζάλη, η έλλειψη της συγκέντρωσης, να μην μπορούν να συγκεντρωθούν, να μην μπορούν να συγκεντρωθούν. Μια υπνηλία ή μια νοχελικότητα, μια δηλαδή έλλειψη ή μείωση των αντανακλαστικών τους. Αυτά νομίζω, αλλά και πρώτα απ' όλα η ζάλη ή η ναυτία θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να σταματήσουμε. Γίνομαι τώρα, ποια άλλα σημεία του σώματός μας επηρεάζει την καρδιά, επηρεάζει τον εγκέφαλο? Λοιπόν, επηρεάζει και την καρδιά δευτερευόντως, έμεσα, αλλά θα έλεγα ότι επηρεάζει τον εγκέφαλο και επηρεάζει πολύ σοβαρά το νευρικό σύστημα γενικά, όσον αφορά το περιφερικό νευρικό σύστημα, με την αλκοολική πολυνευροπάθεια, η οποία μπορεί να ξεκινήσει από μια μυϊκή αδυναμία, αλλά μπορεί να οδηγήσει μέχρι και την πάρεση, δηλαδή μερική παράλυση των άνω-κάτω άκρων, και επίσης το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου εκεί εκτός από τα νευρολογικά πλέον συμπτώματα έχουμε και συμπτώματα που αφορούν την ψυχολογική και πνευματική σφαίρα του ασθενούς, γιατί για ασθενή πρόκειται πλέον. Όπως και έχουμε πολύ σοβαρά σύνδρομα, από σύνδρομο Κόρσακοφ, σύνδρομο Βέρνικε, μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση εκείνη την το σύνδρομο της τερίστρωσης, το delirium tremens, που αποτελεί μια οξία κατάσταση και η οποία πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, γιατί όπως στέρηση από κάθε ουσία που φέρνει εξάρτηση, μπορεί να οδηγήσει μέχρι και το θάνατο, αν δεν αντιμετωπιστεί. Και βεβαίως επηρεάζει και το δέρμα, δεν είναι τυχαίο ότι οι πότες είναι κατακόκκινοι. Είναι κατακόκκινοι, έχουν αυτές τις εκτασίες των αστεριών, των μικρών αστεριών. Και μετά φτάνουν στο χρώμα των γκρίζων στο τέλος. Το γκριζοπό χρώμα που φαίνει ο χρόνιος αλκοολικός. Ένα πράγμα, κύριε Αβραάμ, που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι πολλοί πότες έχουν εξάρτηση χωρίς να το ξέρουν. Αυτό είναι πραγματικά πρόβλημα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αυτό είναι κίνδυνο όλων των ουσιών που φαίνουν εξάρτηση, όχι μόνο του αλκοόλ. Ο αλκοολικός θα πρέπει να
καταλάβει ότι είναι ασθενή. Και επομένως χρειάζεται να απευθυνθεί στο κατάλληλο άτομο για να τον βοηθήσει να μπορέσει να αποξαρτηθεί από αυτό. Ακριβώς. Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτηση. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να απαλλαγεί? Βεβαίως όσο πιο νωρίς, όσο πιο καλά. Μάλιστα. Στα πρώτα στάδια. Ασφαλώς. Αλλά εμείς οι γιατροί, δύσκολα, οι γιατροί, θα έλεγα οι παθολόγοι, δύσκολα μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο το οποίο θα μπορέσει να αντικαταστήσει το άλκοολ και να τον βοηθήσει να απεξάρτηση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν εκείνες οι ειδικές μονάδες που πλαισιώνονται από ψυχολόγους, ψυχιάτρους και. Θέλει δηλαδή κυρίως ψυχολογική υποστήριξη. Ακριβώς, ψυχολογική υποστήριξη. Και υπάρχουν αυτές οι μονάδες όπου υπάρχουν και άλλοι αλκοολικοί οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα στάδια απεξάρτηση. Ναι. Και έτσι όπως και στα ναρκωτικά. Βέβαια, και το σύνδρομο της στέρησης. Είναι επώδυνο. Είναι επώδυνο, πάρα πολύ επώδυνο. Αλλά υπάρχουν τέτοιες μονάδες στη χώρα μας, κύριε Αβραάμ? Υπάρχουν τέτοιες μονάδες. Υπάρχουν τέτοιες μονάδες και στα ψυχιατρικά κέντρα. Mm. Αλλά υπάρχουν και ενώσεις πρώην αλκοολικών. Είναι οι ανώνυμοι αλκοολικοί, οι οποίοι κάνουν ένα, επιτελούν ένα έργο πάνω σε αυτή την απεξάρτηση. Μάλιστα, είπαμε λοιπόν για όλα τα δυσάρεστα του νευπνεύματος. Δεν μπορεί όμως, υπάρχουν και κάτι θετικά. Έτσι δεν είναι? Να μιλήσουμε λοιπόν για τα θετικά και να κλείσουμε. Βέβαια, αυτό είπαμε για τα δυσάρεστα, γιατί οφείλω να πω ότι. Αυτά διαφέρουν βεβαίως στον κόσμο. Ναι, ενδιαφέρουν τον κόσμο, αλλά και είναι και τεκμηριωμένα. Το τι κακό κάνει το άλκοολ είναι τεκμηριωμένο. Mm-hmm. Το καλό που κάνει το άλκοολ δεν είναι τεκμηριωμένο. Πολλοί, παραδείγματος χάρη, έχουν μιλήσει πολλές φορές για μια θετική δράση στα αγγεία, στην καρδιά. Δυστυχώς αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί από πουθενά. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι μια καλή συντροφιά. Συνοδεύει μια καλή συντροφιά. Κάνει μια δεξία. Μπορούμε να πούμε ότι καταργεί κάποια δυσάρεστα συναισθήματα που μπορεί κάποια να έχει κάποιος. Ναι, απελευθερώνει κάπως. Να δημιουργεί σαφώς αίσθημα εφορία όταν αφροτεί λίγο βεβαίως. Ακριβώς, λίγο. Και αυτό θα έλεγα είναι και το από τα λίγα τα θετικά. Αλλά και σε μικρές δόσεις όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ηρεμεί. Ειδικά όταν είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι, νομίζω ότι ένα ποτό θα ηρεμεί συνήθως. Αυτό ηρεμεί. Και όπως ηρεμούν και όλα όσα θέλουν, όλες οι ιστορίες που θέλουν εξ αυτής. Ακριβώς, και αυτό είναι και τόσο επικίνδυνο. Αλλά μετά από την επιρροή του άλκοολ, τι γίνεται? Ακριβώς, και βεβαίως να κλείσουμε με αυτό ότι το λένε όλοι οι γιατροί και οι καρδιολόγοι ότι δύο ποτήρια κρασί την ημέρα κάνουν πάρα πολύ καλό στην καρδιά, αλλά μόνο δύο. Θα έλεγα ότι υπήρχε στην Αμερική ένας καρδιολόγος περίφημος, ο οποίος υποστήριζε ότι πραγματικά η χρήση του άλκοολ κάνει πολύ καλό στην υγεία και στην καρδιά. Ο καθηγητής αυτός ο περίφημος πέθανε από κύριο Σκύπατο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούμε να δούμε. Κύριε Αβραάμ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας. Και σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.